Φίλες μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Perla Kitchen Bar στο Λουτράκι, σε ένα καλοκαιρινό περιβάλλον με τα υπέροχα κοκτέιλ, για να συζητήσουμε με τη γιατρό κυρία Μαρία Γλυκοφρίδη για θέματα που αφορούν την ομορφιά. Θυμίζουμε ότι η κυρία Γλυκοφρίδη είναι δερματολόγος αφροδυσιολόγος και μοιράζεται μαζί μας μυστικά που αφορούν φυσικά τι άλλο την εμφάνισή μας και πώς μπορούμε να φροντίσουμε εν ώψη του καλοκαιριού θέματα που μας αφορούν, όπως είναι η αποτρίχωση, όπως είναι το αδυνάτισμα και πολλά άλλα τα οποία μπορεί λίγο να μας αγχώνουν, αλλά με τη βοήθεια της επιστήμης μπορούν να λυθούν πολύ γρήγορα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Ένα θέμα που μας αφορά όλους, αυτό είναι το θέμα της αποτρίχωσης. Ξέρουμε ότι η πιο αποτελεσματική μέθοδο αποτρίχωσης είναι το λέιζερ. Είναι ανώδυνη, γρήγορη και ασφαλής. Είναι κάτι που μας αφορά όλους και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Τι περιορισμοί υπάρχουν στο θέμα του λέιζερ, γιατί κάθε τι το οποίο είναι σχετικά καινούριο και πλέον είναι κάτι με το οποίο έχουμε ψηλοεξοικειωθεί, αλλά ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι μύθοι που κυκλοφορούν για την ασφάλεια του λέιζερ, για την αποτελεσματικότητα, για την επιδερμίδα που ίσως θέλει κάποια προετοιμασία. Όταν το λέιζερ γίνεται από χειριστές που γνωρίζουν, είναι απολύτως ασφαλές. Δεν υπάρχει κανένας φόβος και κανένας ενδιασμός. Αυτός που εκτελεί την θεραπεία αυτή πρέπει να έχει βαθιά γνώση της ποιότητας του δέρματος, της λειτουργίας του δέρματος, έτσι ώστε να θέσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να βάλει τις σωστές εντάσεις και το λέιζερ να είναι και αποτελεσματικό και ασφαλές ταυτόχρονα. Πρέπει να προσέξουμε κάτι, να μην εκτεθούμε στον ήλιο πριν κάποιες μέρες, γιατί ίσως υπάρχουν κάποιες κοιλίδες, όλα αυτά ισχύουν ή είναι έτσι αστική μύθη? Ισχύουν. Υπάρχει ένας περιορισμός στο θέμα του λέιζερ και γι' αυτό και αποφεύγουμε το λέιζερ Αλεξανδρίτη συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρέπει πριν και μετά το λέιζερ να μην εκτεθούμε στον ήλιο, αλλά και το δέρμα μας να μην είναι αρκετά μαυρισμένο. Βέβαια, υπάρχουν νέες τεχνολογίες λέιζερ, τα οποία είναι κατάλληλα και για μαυρισμένο δέρμα. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε και να αποφύγουμε είναι η άμεση έκθεση στον ήλιο. Αν τηρήσουμε αυτή την προϋπόθεση, μπορούμε να κάνουμε ασφαλή αποτρίχωση ακόμη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βέβαια, δεν είναι ο γνωστός Αλεξανδρίτης, αλλά είναι το ίδιο αποτελεσματικό και το ίδιο ασφαλές. Εγώ δεν νιώθω τίποτα, ναι, είναι καμπνός ο αέρας δυνατός και δεν πονάει καθόλου. Υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία είναι για μαυρισμένη επιδερμίδα. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι στο ιατρείο σας τα χρησιμοποιείτε. Πλέον στο ιατρείο έχουμε λέιζερ και για μαυρισμένο δέρμα. Αυτό ακριβώς που μόλις ανέφερα, που μπορούμε να το κάνουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό που πάντα λέω στους θεραπευόμενους είναι 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά την εφαρμογή του λέιζερ να μην εκτεθούν στον ήλιο, να μην πάνε για μπάνιο ή να μην έχει προηγηθεί ή να μην έπεται σολάριο. Γιατί είναι και αυτό κάτι που κάνει πολλοί κόσμος σήμερα. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δίνει μια ελπίδα για τις περιοχές στις οποίες δεν πιάνει το συνηθισμένο λέιζερ, γιατί κανένα λέιζερ φαντάζομαι δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Είναι, ας πούμε, για κάποια περιοχή η οποία είναι το μπικίνι, για παράδειγμα, που μπορεί να μην έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα με το κλασικό λέιζερ. Mm-hmm. Εκεί μπορούμε να δούμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Το Young Laser, αυτό που είναι για τις μαυρισμένες επιδερμίδες, δουλεύει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Βλέπει την αγκίωση του θύλακα της τρίχας και επιδρά πάνω σε αυτή. Οπότε, ένας θύλακας ο οποίος δεν αγκιώνεται, σταματάει να λειτουργεί. Άρα, είναι ακόμη και για τις λευκές τρίχες αποτελεσματικό. Αυτό είναι ένα υπέροχο νέο. Βέβαια, θέλει πιο πολλές εφαρμογές. Για εσάς που έχετε λευκές τρίχες, έτσι, εμάς δεν μας αφορά. Θέλει πιο πολλές εφαρμογές. Λειτουργεί με άλλο τρόπο, δηλαδή δεν κάνει εξάχνωση της τρίχας όπως ο Αλεξανδρίτης. Δεν έρχεται ο θεραπευόμενος με τρίχα και φεύγει χωρίς. Πέφτει τις επόμενες ημέρες. Αλλά είναι απολύτως ασφαλές. Μας δίνει επιλογή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μας δίνει επιλογή για τις ξανθές και λευκές τρίχες. Που μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ευτυχώς δηλαδή που εξελίσσεται κάπως η τεχνολογία και δίνει απαντήσεις και σε αυτά τα ζητήματα. Η τεχνολογία όμως δίνει απαντήσεις και σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την κυταρίτιδα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάνει πολλές κοπέλες να προσπαθούν να φοράνε παρεό, χωρίς πραγματικά να θέλουν να φορέσουν παρεό, να κρύβουν τα πόδια τους, να πηγαίνουν σε απόμακρες παραλίες και πάει λέγοντας. Και αυτό το πράγμα σίγουρα δεν είναι κάτι το πολύ ευχάριστο. Γι' αυτό νομίζω ότι έρχεται η επιστήμη και εκεί να μας βοηθήσει και να μας κάνει ομορφότερες. Ναι. Κυταρίτιδα είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το βάρος τους. Είναι και για τις αδύνατες και για τις κανονικές το βάρος και για αυτές που έχουν κάποια
κάποια έξτρα κιλά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το σωματικό βάρος. Είναι θέμα κληρονομικότητας, είναι θέμα ορμονικών επιδράσεων. Αλλά πλέον αντιμετωπίζεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορες θεραπείες που μπορούν να δράσουν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά. Μπορούμε να κάνουμε ενέσιμη μεσοθεραπεία, μπορούμε να κάνουμε σε κάποιο μηχάνημα όπως είναι το cavitation, ο ιατρικός υπέρηχος δηλαδή, το RF, οι ραδιοσυχνότητες ή ακόμα και το EMS που είναι μυϊκή ενδυνάμωση, αλλά ταυτόχρονα κάνει και αύξηση της κυκλοφορίας σε αυτή την περιοχή και με αυτόν τον τρόπο μειώνει και την εικόνα της κυταρίτιδας. Αν συνδυάσουμε όλες αυτές τις θεραπείες, έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έρχεστε, κάνουμε ένα νομερωτικό ραντεβού, βλέπουμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα ο θεράπων γιατρός προτείνει τι θεραπεία πρέπει να κάνει ή τι συνδυασμό θεραπείων πρέπει να κάνει ο καθένας για να έχει το μέγιστο και καλύτερο αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ελάχιστο αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Καταλαβαίνεις ότι πηγαίνουμε στο γιατρό τελευταία στιγμή για να δώσουμε λύση λίγο πριν να αρχίσουμε τις βουτιές ή αφού τις ξεκινήσουμε. Περίπου πότε μπορεί να φανούν έστω και τα πρώτα αποτελέσματα για να νιώσουν λοιπόν, και οι κοπέλες πιο όμορφα? Με την ενέσιμη μεσοθεραπεία έχουμε διαφορά από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Όταν λέμε για μηχανήματα, θέλουν μια επαναληψιμότητα, θέλει μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον και στο μήνα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι αργά, ακόμη προλαβαίνουμε να κάνουμε πράγματα, έτσι, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που απασχολεί όλοι μας και να βγούμε στην παραλία με ένα ωραίο σώμα. Και η κυταρίτιδα δεν είναι ένα θέμα μόνο αισθητικό, είναι και θέμα ιατρικό. Γι' αυτό και όπως προείπα, εξαρτάται και από ορμονικούς λόγους, οπότε πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και αντίστοιχα να τα ρυθμίσουμε και ανάλογα με το τι παθογένεια υπάρχει πίσω από το κάθε περιστατικό, προτείνουμε και τις αντίστοιχες θεραπείες οι οποίες είναι πιο κατάλληλες. Ισχύει αυτό που λένε ότι η κυταρίτιδα προκαλείται από πολύ στενά τζιν και τα λοιπά ή αν μη τι άλλο εντείνει το πρόβλημα εφόσον αυτό υπάρχει? Δεν προκαλείται από τα στενά τζιν και τα στενά ρούχα, αλλά όταν υπάρχει ένα θέμα στην κυκλοφορία του αίματος ή όταν υπάρχει κατακράτηση, ένα ρούχο το οποίο είναι αρκετά στενό και εμποδίζει ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία του αίματος ή την αποσυμφόρηση της λέμφου, αυτό εντείνει το πρόβλημα και το κάνει πιο γρήγορα ορατό στο μάτι και είναι και κάτι που μας ενοχλεί. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε κάθε περιστατικό. Δηλαδή δεν είναι σε όλα τα άτομα το ίδιο, ούτε η ίδια η αιτία και γι' αυτό και δεν είναι και η ίδια και η θεραπεία, έτσι. Σαφώς. Γι' αυτό και εξάλλου έχει σημασία να απευθύνεται κάποιος στους ειδικούς, σε ανθρώπους δηλαδή που κάνουν μία διάγνωση πρωτού προχωρήσουν στην εφαρμογή κάποιας μεθόδου, η οποία μόνο τότε μπορεί να λέγεται θεραπεία όταν προέρχεται από κάποιον γιατρό, από κάποιον επιστήμονα, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει πάνω στο σώμα σας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας εμπιστεύεται ο κόσμος, γιατί προφανώς εισπράττει τα αποτελέσματα που θέλει, χωρίς να ανησυχεί και για την υγεία του. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι για όλες αυτές τις θεραπείες που προείπα και για το ενέσιμο και για τα μηχανήματα, δεν έχουμε μόνο αποτέλεσμα στο κομμάτι της κυταρίτιδας. Μπορούμε τροποποιώντας λίγο και τη συχνότητα των θεραπείων και το κοκτέιλ που χρησιμοποιούμε στο ενέσιμο, να έχουμε αντίστοιχα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για όσους θέλουν να χάσουν πόντους στο τοπικό πάχος. Μπορεί δηλαδή μία κυρία, ένας κύριος να είναι λεπτός, αλλά να έχει τοπικό πάχος στην κοιλιά. Μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Ή μπορεί κάποιος να είναι σε διαδικασία διατροφής. Όταν κάνει τα μηχανήματα αυτά και το ενέσιμο, αυτό βοηθάει ακόμη πιο πολύ και έχουμε ακόμη πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Και τώρα εγώ μπαίνω στον πειρασμό και πάλι να ρωτήσω πόσο γρήγορα βλέπουμε τα πρώτα ορατά αποτελέσματα κατά μέσο όρο, ούτε σούπερ ιδανικά, ούτε βέβαια σε μια δύσκολη περίπτωση. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και πιο πολλοί είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, είναι ανάλογα την αρχική κατάσταση και ανάλογα και το στόχο και την επιθυμία που έχει ο καθένας. Δηλαδή, όσο κάνουμε αυτές τις θεραπείες, τις ενέσιμες ή το μηχάνημα, αυτό που συστήνω πάντα είναι να πίνουμε πάρα πολύ νερό και να προσέχουμε τη διατροφή μας. Όχι υπερβολές, όχι στερήσεις, αλλά μία προσοχή στη διατροφή πάντα χρειάζεται. Εγώ είμαι έτοιμη, γιατρέ μου. Θα ξεκινήσουμε με κοιλιά. Θα ξεκινήσουμε με την κοιλίτσα. Θα κάνουμε αυτό το πολύ ωραίο μηχάνημα, με το οποίο πετυχαίνουμε επιδερμική αλλά και μυϊκή σύσφυξη. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία του ιατρικού υπέρηχου, το γνωστό μας HIFU, έτσι ώστε να προσφέρουμε σύσφυξη στην επιδερμίδα στην περιοχή της κοιλιάς, αλλά ταυτόχρονα έχει και ενδοδερμία, έτσι ώστε να πετύχουμε αποσυμφόρηση και να έχουμε μια λεπτή και όμορφη κοιλιά.
και μέσα. Πόσο διαρκεί η συνεδρία? Η κάθε συνεδρία είναι γύρω στα 30 λεπτά. Mm-hmm. Και συνήθως ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε, συστήνουμε από 6 μέχρι 10 συνεδρίες μέχρι την εβδομάδα. Ξαπλώνω. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη αλλά πολύ περιεκτική κουβέντα μας, που σίγουρα έχει δώσει πολλές απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν. Ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σας και φυσικά το ιατρείο μας είναι διαθέσιμο για να το επισκεφτείτε και να απαντήσουμε και σε όποια άλλη απορία μπορεί να προκύψει.